Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, επίτιμο διοικητή στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Νομίζω είναι τα πιο κατάλληλα πρόσωπα να μας μιλήσουν για τα αεροσκάφη που προσγειώθηκαν πριν από λίγο σε ελληνικό έδαφος. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργούση. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Και συμπτωματικά βλέπω τα αεροπλάνα, γιατί μιλάμε από το αεροδρόμιο της Ανάγρασης. Και όχι συμπτωματικά. Αν δεν είσαστε εσείς εκεί και πέντε άλλοι, ποιος να ήταν, κύριε Πτέραρχε? Εσείς έπρεπε να είσαστε, γιατί προφανώς έχετε ζήσει και όλη την προεργασία, όχι μόνο της τελευταίας περίοδου, όλη αυτή την προεργασία των ενόπλων δυνάμεων που έλεγαν ότι κάποια στιγμή πρέπει να αναβαθμιστούμε. Είναι τόσο εντυπωσιακά αυτά τα αεροπλάνα από κοντά, όπως ακούμε, και γιατί εν πάση περιπτώσει είναι τόσο καλύτερα? Είναι όντως τόσο εντυπωσιακά και τα ζηλεύω. Και θυμάμαι το καλοκαίρι του 1975 που γύριζα με τα πρώτα μοιράζ και εγώ από τη Γαλλία. Α, ναι, εσείς έχετε φέρει τα πρώτα μοιράζ, δεν το ξέραμε αυτό. Ναι, βέβαια. Ποια τα μοιράζ, F1, πώς λέγονται, όχι μοιράζ. F1. Τα F1. Πριν από τα 2000 δηλαδή. Αυτά τα πρώτα 40 που είχε πάρει ο Παπανδρέου. Ακριβώς. Ναι. Όχι ο Παπανδρέου. Όχι, ο Καραμαλής. Καραμαλής είχε πάρει αυτά. Ο Παπανδρέου είχε πάρει τα μοιράζ 2000. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Καραμαλής είχε πάρει τα F1. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Πτέραρχε, έχουμε ακούσει πολλά για αυτά τα αεροπλάνα και θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι όλα αυτά είναι 100% πραγματικά, ή αν είναι και αυτή η μύθη που εμείς στους Έλληνες μας αρέσει να περιβάλλουμε τα γεγονότα. Δηλαδή, έχω ακούσει ότι αυτό το αεροπλάνο μπορεί να εγκλωβίσει στόχους από όπου και να είναι στο Αιγαίο, ακόμα και αν είναι στο Ιόνιο. Ότι εγκλωβίζει 40 στόχους μαζί και όλα αυτά. Αυτά είναι αλήθεια? Όλα είναι αλήθεια και είναι και μερικά άλλα που δεν λέγονται για ευνόητους λόγους. Ό,τι έχετε ακούσει και όχι έχει λεχθεί είναι ακριβώς αλήθεια και είναι ελεύθερο στη δημοσιότητα να μπορεί να το διαβάσει ο καθένας. Και αυτά τώρα, τα έξι... Ναι. Αυτό που λέει ότι μας έλεγε κάποιος ότι ένα τέτοιο αεροπλάνο μανεύει έξω από την, πάνω από την Εύβοια, μπορεί να βλέπει όλο το Αιγαίο. Και με αυτόν τον τρόπο να ρίχνει πυράβλους από τη μία μεριά του Αιγαίου στην άλλη. Κοιτάξτε, η εμβέλεια των όπλων του είναι συγκεκριμένη. Τα Meteor που μπορούν να καταρρύπτουν αεροπλάνα έχουν μία εμβέλεια γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Η αποκάλυψη του ραντάρ του είναι πάνω από τα 200 χιλιόμετρα. Εγκλωβίζει ταυτόχρονα και παρακολουθεί περί τους 40 στόχους και δίνει προτεραιότητα στους πρώτους πλέον επικίνδυνους 8. Μάλιστα. Αλλά αυτή την εντολή υπόψη είναι ότι μπορεί να τη μεταφέρει και σε άλλα αεροπλάνα που δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες. F-16 Viper, ας πούμε. Που πιθανόν να έχει λιγότερη εμβέλεια το όπλο του. Και συνεργάζεται και με τις φρεγάτες, υποτίθεται, Μπελαρά, που θα έρθουν σύντομα. Όποιος έχει Link-16 συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες. Και αυτά τα έξι είναι ικανά από τώρα να κάνουν τη διαφορά, ή για να την κάνουν πρέπει να προσθεθούν κι άλλα? Αυτά τα έξι από μόνα τους μπορούν να κλείσουν το Αιγαίο από αύριο το πρωί. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση που αναγκαστήκαμε να διακόψουμε λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία. Όπως πληροφορηθήκαμε από τον ίδιο, είναι από τους πρώτους πιλότους που συνόδευσαν, έφεραν στην Ελλάδα τα πρώτα μοιράζ. Τα μοιράζ καταπληκτικό, ε. Και εσείς το φέρατε τότε με δεξαμενές, δηλαδή πετάξαν τα αεροπλάνα όπως σήμερα? Έτσι πετάξαμε, αλλά με τη διαφορά ότι εκείνα δεν είχαν την εμβέλεια των σημερινών και κάναμε ενδιάμεση στάσεις στην Κορσική. Κατεβήκατε. Ναι. Πείτε μας κάτι, κύριε Γεωργούση. Ακούσαμε τώρα, θέλουμε λίγο τα φώτα σας. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι στο εξής τα επιδόματα πιλότων και καταδυτικών δυνάμεων θα είναι αφορολόγητα. Αυτό είναι σημαντική βοήθεια για έναν μάχημο πιλότο ή είναι ψιλικοκό? Είναι σοβαρή βοήθεια, θα σας πω γιατί. Γιατί το πτυτικό επίδομα, σύμφωνα με την τελευταία ισχύουσα φορολογική πολιτική, για αρκετά τώρα χρόνια, έμπαινε μέσα σε όλα τα εισοδήματα στο τέλος, ανέβαζε κατηγορία και αύξανε τη φορολογική κλίμακα πάρα πολύ σοβαρά. Και πόσα λεφτά είναι το πτυτικό επίδομα ενός υπταμένου? Δεν είμαι σίγουρος και... Πάνω κάτω, έτσι, να έχουμε μια τάξη μεγέθους, δεν χρειάζεται να... Είναι δηλαδή 500 ευρώ ή 2.000?
Όχι, είναι περίπου 1.000 το μήνα. Μάλιστα. Και το σύνολο. Αναξαρτάται και από τις ώρες πτήσεως. Έτσι πρέπει να συμπληρώσει ένα ελάχιστο ρόλο. Ναι. Και το σύνολο των αποδοχών ενός πιλότου στα ξεκινήματά του, στην πρώτη του πενταετία. Πάνω κάτω πόσο είναι. Στην πρώτη του πενταετία που είναι νεαρός, μαζί με το τετικό του εννοείται. Όλα μαζί, όλα μαζί. Τα λεφτά που μπαίνουν στην τσέπη του. Τα λεφτά που μπαίνουν στην τσέπη του, αν τα συνυπολογίσουμε όλα μαζί, πρέπει να είναι γύρω στις 2.500 το πολύ. Ενώ όταν είναι πτέραρχος, ας πούμε. 3.000. Εάν είναι. Πτέραρχος, όταν τελειώσει ένα αρχηγός αεροπορίας. Ο αρχηγός αεροπορίας απλώς έχει μεγαλύτερο μισθό. Το πτυτικό είναι περίπου το είναι λιγότερο για τον αρχηγό της αεροπορίας από ότι είναι γιατί για τον πτέραρχο. Δεν πετάει αρκετά. Μάλιστα. Το λέμε γιατί λέγαμε πριν. Ότι ωραίο είναι αυτό που έγινε τώρα με τα πτυτικά επιδόματα, αλλά η κυβέρνηση γενικώς σε τέτοιου είδους λειτουργήματα, γιατί λειτουργήμα είναι, δεν είναι επάγγελμα ο πιλότος, τόσο επικίνδυνο που κάθε μέρα παίζει τη ζωή του, πρέπει να βάλει κάτι παραπάνω και στο μισθό. Δεν είναι δυνατόν τώρα, 2.500 δεν είναι λεφτά. Θα σας πω το εξής, κανένας πιλότος δεν πάει για να γίνει πλούσιος. Καλά, προφανώς. Αλλά έχει οικογένεια όμως. Έχει μια οικογένεια, αυτό είναι ακριβώς που λέτε. Έχει μια οικογένεια που πρέπει να νιώθει ασφαλής και αυτός να νιώθει ήσυχος. Και το μαζί, όσο σπουδαίο είναι αυτό, εξίσου σπουδαίο είναι η ηθική αναγνώριση αυτό που πολύ κάνει. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβετε τι σημαίνει ραφάλ ή τι σημαίνει σύγχρονο αεροπλάνο. Για να προετοιμαστεί αυτό το αεροπλάνο, μόνο να πετάξει και να είναι σε όλα του ώστε να φέρει σε πέρα στην αποστολή του, πρέπει να δουλέψουν τουλάχιστον 50 ειδικότητες τεχνικών. 50. Ό,τι κάνουν αυτές οι 50 ειδικότητες τεχνικών, από τη μία βίδα, τη μικρότερη, μέχρι τα πιο πολύπλοκα ηλεκτρονικά, πρέπει να τα χειριστεί με απόλυτη γνώση και επαγγελματισμό ένας υπτάμενος. Ένας άνθρωπος. Ένα μυαλό, ένας δύο άνθρωπος. Μάτια, δύο χέρια, δύο πόδια. Αυτό και λέμε. Να σημειώσετε και κάτι άλλο. Θα είναι φορτωμένος με πυροβαχικά, με όπλα, να πάει να αντιμετωπίσει ένα γείτονα Τούρκο, να καταλάβει την αξία που έχει ως πτυτική μηχανή ο Έλληνας πιλότος, αλλά να μην κάνει χρήση των όπλων. Έτσι. Να είναι ήρεμος, ψύχραιμος, να δείξει τις ικανότητές του. Ναι. Είναι σοβαρός επαγγελματισμός. Γιατί λένε ότι οι Έλληνες πιλότοι είναι καλοί, ας πούμε. Υπάρχει αυτή η φήμη, είναι την έχουμε βγάλει μόνοι μας. Για να μην ευλογήσω τα γένια μου, τα γένια μας, ναι. Θα σας πω off the record τι είπε αρκετά έμπειρος και επαγγελματίας Ισραηλινός πιλότος σε μία άσκηση νίωχος. Ο πιλότος αυτός είχε εμπειρία και από την προηγούμενη καλή σχέση Ισραήλ-Τουρκίας. Είπε το εξής, ότι όταν γνώρισε την ελληνική αεροπορία πώς σχεδιάζει και εκτελεί την εναέριο μάχη, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι την πρώτη-δεύτερη μέρα του πολέμου δεν θα πετάει άλλη αεροπορία στο Αιγαίο. Μάλιστα. Κύριε Γεωργού, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά και τώρα που γνωριστήκαμε θα τα λέμε από καιρό εις καιρό όταν χρειαζόμαστε τις συμβουλήσεις. Ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, αντιπτέραγας στην Αποστρατεία, επίτιμος διοικητής στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και ένας από τους πιλότους που οδήγησε στην Ελλάδα από τη Γαλλία τα πρώτα Mirage.